και εγώ με τη σειρά μου να εκφράσω τις ευχές μου για το 2019 να είναι ένας καλύτερος χρόνος για όλους μας, ένας χρόνος όπου οι στόχοι του καθενός μας θα ικανοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο. Για την περιφερειά μας θα ήθελα να ευχηθώ να μπορέσει να συνεχίσει το μεγάλο έργο το οποίο έχει παράξει όλα αυτά τα χρόνια προς όφελος των πολιτών και προς όφελος της ανάπτυξης της ευημερίας της κοινωνίας. Για την πατρίδα μας θα ήθελα να, πραγματικά να πω να ξεπεράσει τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει στην οικονομία, να σταθεί στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον και να πετύχει το στόχο της ασφάλειας και της ευημερίας της ελληνικής κοινωνίας. Μέσα σε ένα χρόνο που πέρασε εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, όπου είχαμε συζητήσει πάλι για πάρα πολλά θέματα τα οποία απασχολούν την περιφερειακή μας ενότητα, έγιναν αρκετές και σημαντικές αλλαγές. Επιταχύνθηκε και διευκολύνθηκαν οι προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες και αυτό οφείλεται στην σταθερή και υπερεστατωμένη επάρκεια των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και τους οποίους τους ευχαριστώ για την πολύ καλή συνεργασία την οποία είχαμε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα όπου έχω αναλάβει και την ευθύνη της Περιφερειακής Ενότητας. Πολλοί τομείς κινούνται με θετικό πρόσημο και σε ό,τι αφορά κυρίως την εξυπηρέτηση των πολιτών. Αυτό είναι το κυρίαρχο, το οποίο πραγματικά πρέπει όλοι μας να το έχουμε σαν αρχή μας, το να μπορούμε να εξυπηρετούμε με τον καλύτερο τρόπο τους πολίτες. Είναι γεγονός ότι η παρουσία του Περιφερειάρχη κ. Πέτρου Τατούλη και οι εντολές του είναι συνεχείς και αδιάλειπτες για το να υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με όλους τους εργαζόμενους, με τους διευθυντές και με το Σύλλογο των Εργαζομένων και είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση και την ακολουθούμε έτσι με θρησκευτική ευλάβεια. Προβλήματα, δυσλειτουργίες, ελλείψεις οι οποίες υπάρχουν, προσπαθούμε να τις επιλύσουμε άμεσα. Άκουσα τον πρόεδρο να μιλάει για τα ζητήματα, για κάποια προβλήματα στο κτίριο. Εμείς είμαστε πάντα σε άμεση, να παρέμβουμε άμεσα για να μπορέσουμε οτιδήποτε υπάρχει να το επιλύσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Ούτε προβλήματα υπάρχουν στο κτίριο που να μην μπορούν να επιληθούν και γενικότερα ασφάλειας και τα ζητήματα της υγρασίας τα οποία αναφέρθηκαν και αυτά προσπαθήσαμε να τα επιλύσουμε και είμαστε σε μια συνεχή συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες μας όπου κάνουν και τους απαραίτητους ελέγχους για τη στατικότητα και γενικότερα για την ασφάλεια του κτηρίου. Επίσης υπάρχουν όπως ανέφερε ο πρόεδρος προβλήματα με την έλλειψη προσωπικού. Ελπίζουμε μέσω της κινητικότητας να μπορέσουμε να καλύψουμε και κάποιες θέσεις διότι πράγματι υπάρχουν κάποια ζητήματα όσον αφορά την κατεύθυνση αυτή. Επίσης για μας είναι προτεραιότητα το να μπορούν να αντιμετωπίζονται άμεσα οι ανάγκες των εργαζομένων και αυτό το έχουμε σαν αρχή μας. Στο πλαίσιο αυτό, όσον αφορά τα ζητήματα των υπεροριών, όπως ανέφερε ο κύριος Πρόεδρος, θέλω να πω ότι σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η ανάθεση στους αρμοδίους διευθυντές των υπηρεσιών, της κατανομής των υπεροριών, η γρήγορη πληρωμή των εκτός έδρας και η προσπάθεια να μην χαθεί πλέον κανένα εξάμηνο όσον αφορά τις υπερορίες. Η αυτοδιοίκηση έχει υποχρέωση να βρίσκεται δίπλα στις ανάγκες των πολιτών, να αφουγκράζεται τις ανησυχίες τους και να παρεμβαίνει επιλύοντας τα σοβαρά προβλήματα. Άλλωστε, ο Περιφερειάρχης κύριος Πέτρος Τατούλιας και όλοι εμείς οι συνεργάτες του διεπόμαστε από την ίδια φιλοσοφία της χρησιμότητας της αυτοδιοίκησης και της συμπόρευσης με την κοινωνία. Όποιοι θέλουν αντί της κοινωνίας να συμπορεύονται με το απρόσωπο αθηνοκεντρικό κράτος και να είναι απλά και μόνο εντολής κομματικών σχηματισμών, πιστεύω ότι δεν έχουν θέση μέσα στην αυτοδιοίκηση και δεν μπορούν επί της ουσίας να υπηρετήσουν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Έχοντας επίγνωση των αναγκών του τόπου, της δυναμικής της αυτοδιοίκησης του δεύτερου βαθμού, η οποία έχει αναλάβει να κρατήσει όρθια την κοινωνία και με πολλά έργα τα οποία έχουν εκτελεστεί και με παρεμβάσεις ουσιαστικές σε πολλούς και κέριους τομείς, τα έχει καταφέρει με τον καλύτερο τρόπο. Εμείς πιστεύω ότι πρέπει με την ίδια ζέση να συνεχίσουμε το έργο μας και να δημιουργήσουμε σταθερές συνθήκες ανάπτυξης και προόδου στην πατρίδα μας. Είμαστε όλοι εμείς μέρος αυτής της προσπάθειας και θέλω να τονίσω
πως προσωπικά βασίζομαι στην επάρκειά σας, όλων των εργαζομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, στις γνώσεις σας, στην εμπειρία σας, στην ευαισθησία σας, στο αίσθημα ευθύνης το οποίο έχετε για να είμαστε αποτελεσματικοί, άμεσοι και χρήσιμοι. Η συσσόρευση χρήσιμης για τον τόπο εμπειρίας, οι γνώσεις, η οραματική προσέγγιση των θεμάτων της Πελοποννήσου, η απομάκρυνση από καθαρά διαχειριστικές λογικές και μη αποτελεσματικές, γιατί όταν ασχολούμαστε μόνο με τη διαχείριση δεν μπορούμε να είμαστε ιδιαίτερως αποτελεσματικοί. Η φιλική αντιμετώπιση των εργαζομένων και η δυνατότητα σε όλους να εκθέτουν όποιο πρόβλημα προσωπικό τους έχουν σε εμάς, διότι πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι και συνεργάτες, με φιλικά αισθήματα και θελκτική αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων, είναι το χαρακτηριστικό της Περιφερειακής Αρχής και προσωπικά του Περιφερειάρχη κυρίου Τατούλη, αυτές είναι οι εντολές του και όλων εμάς των συνεργατών του. Με βλέμμα λοιπόν μόνο στα προβλήματα του τόπου, με συνεργασία μέσα σε ένα πολύ καλό και φιλικό κλίμα. Θα πορευτούμε και την επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο, διότι θέλω να ξέρετε ότι οι αληθινοί άνθρωποι, οι χρήσιμοι και οι αποτελεσματικοί, πάντα επιβραβεύονται από την κοινωνία, ότι όποια προβλήματα και αν υπάρξουν και βρεθούν στον δρόμο τους, και διότι μπορούν να τα αντιμετωπίσουν με τον καλύτερο τρόπο. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά.